Δεύτερος, ο Βόπουλος Χαράλαμπος. Και στην πρώτη θέση, ο Σάκης Σινιώρης. Σάκης Σινιώρης, Χρήστου Racing Team, CFC, Περιστερά Συλλαστικά, ο Παρασκευόπουλος Team Wolf Racing, Μοτούλ Yamaha και ο Κιζίος Αριστίδης, Quantum Λιπατικά και Extreme Track Day και Μηχανικός Νίκος Τσισμελής. Να τη δώσω εγώ, Έλα. Κύριε Καραλή. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Σινιώρης. Πάμε λίγο πίσω. Εκ μέρους του ΣΑΜΟΤΟΕ για την πολύτιμη βοήθεια του Δήμου Τρίπολης. Τόσα χρόνια στο Πανελλήνιο Πορνάσμα Ταχύτητα. Και στην πρώτη θέση, Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος. Δεν έχω φακό δυνατό που έχεις εσύ. Έλα Ζαχαρόπουλος, μια χαρά είσαι. Πλάκα μας κάνεις. Εξαιρετικά καλά, πέρα από κάθε προσδοκία, χωρίς κανένα πρόβλημα, ο καιρός μας έκανε τη χάρη. Δυστυχώς έπεσε πάνω στο τριήμερο και οι θεατές δεν ήταν πάρα πολλοί, αλλά μας τύπησε με την παρουσία της η τοπική κοινωνία, ο αντιδήμαρχός μας που είναι πάντα στο πλευρό μας, κάθε χρόνο, και μπορώ να πω ότι ήταν μια τέλεια διοργάνωση. Επόμενη τώρα διοργάνωση, πότε έχετε? Τέλος Μαΐου στις Σέρες. Κύριε Καραλή, θα θέλαμε δύο λόγια για αυτή την διοργάνωση την οποία συμμετέχει και ο Δήμος και συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια του Στρατιωτικού Αεροδρομίου εδώ πέρα και της Ομοσπονδίας να γίνονται τέτοιοι αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ναι, και σήμερα εδώ στην Τρίπολη έγινε το δεύτερος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλετιστών. Ήταν μια καλή μέρα και είχε αρκετό τσικό κόσμο. Περιμέναμε βέβαια πολύ περισσότερους, αλλά λόγω του τριημέρου ήταν λίγο πιο χαμηλότερων των προσδοκιών μας. Εμείς σαν Δήμος Τρίπολης πάντα στηρίζουμε όλες τις εκδηλώσεις και συγκεκριμένα τις αθλητικές εκδηλώσεις μοτοσυκλετιστών όπως και πέρσι και φέτος, και θέλουμε, αν είναι εύκολο από τις ομοσπονδίες, να έχουμε και δύο και τρεις αγώνες το χρόνο. Βέβαια η πίστα δεν είναι η καλύτερη που υπάρχει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι στην πορεία εμείς σαν Δήμος Τρίπολης ίσως να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι πολύ καλύτερο, γιατί είμαστε πολύ κοντά στην Αθήνα και η Τρίπολη είναι το κέντρο της Πελοποννήσου. Αρκετός κόσμος επισκέφθηκε την πόλη μας αυτές τις μέρες και είναι και μια ανάσα, οικονομική ανάσα για την τοπική οικονομία μας. Τα μαγαζιά χθες το βράδυ ήταν σχεδόν όλα γεμάτα, τα ξενοδοχεία, και
θα στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες με το όποιο τρόπο μπορούμε. Κύριε Ζησμογή, για να κλείσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλαμε να πούμε για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και ιδιαίτερα για τη μοτοσυκλέτα, για τα νέα παιδιά που θα θέλουν να ακολουθήσουν έτσι αυτό το αγώνισμα. Βασικά θα θέλω να αποτρέψω όλους όσους θέλουν να βγουν στον δρόμο και να τρέξουν. Θα μπορούν να το κάνουν μέσα σε μια πίστα με μια οργανωμένη προπόνηση, με ένα κράνος, μια φόρμα, μπότες, επιγονατίδες, γλίστρες και όλα τα σχετικά. Και σε καμία περίπτωση δεν βγαίνουν στον δρόμο να οδηγήσουν, εάν δεν έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Και βλέπουμε ότι περισσότερα ατυχήματα γίνονται με τους 4 τροχούς οχήματα παρά με τα δίκυκλα τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς για όλους μας, πλέον οι μοτοσυκλετιστές εκπαιδεύονται. Έχουν εκπαιδευτεί. Με αποτέλεσμα να μην μετράμε τόσα πολλά θύματα πλέον στο δρόμο. Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους και κάποιους φορείς οι οποίοι μας στηρίζουν κάθε χρόνο. Πέραν το ότι ευχαριστώ προσωπικά τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού του Δήμου Τρίπολης που είναι κάθε χρόνο κοντά μας και είμαι κουραστική πολλές φορές, αλλά με ανέχετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Τρίπολη συνολικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την 124 πτέρυγα που μας παραχωρεί το αεροδρόμιο, την περιφέρεια Πελοποννήσου που δυστυχώς δεν μπόρεσε κάποιος να τους εκπροσωπήσει και όλους εσάς που μας προβάλλετε. Βεβαίως, ο πρωταγωνιστής είναι ο αγωνιζόμενος και πάντα τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους. Και λυπάμαι πάρα πολύ, θα το πω για μια ακόμα φορά, που δεν μας τίμησαν με την παρουσία τους οι θεατές όπως θα έπρεπε. Βεβαίως, μπορώ να πω ότι ο κόσμος ήταν αρκετός, αλλά δεν ήταν αυτός που αναμενόταν. Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε σε έναν επόμενο αγώνα. Ευχαριστώ εγώ.